Περάσαμε από πολλές πόλεις, αυτός ήταν ο στόχος μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κάποια παιδιά που ήρθαν την Παρασκευή το βράδυ από Αθήνα, Τρίπολη, για να φύγουν μαζί το πρωί. Μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το δύσκολο δρόμο που είχαμε. Χάρη σε αυτούς ήμασταν πάρα πολύ ασφαλείς στον δρόμο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ναύπλιο, το οποίο είχε μια καταπληκτική υποδοχή για μας. Όλο το Ναύπλιο. Οι οποίοι μερικοί είναι και σήμερα εδώ, μας υποδέχτηκαν επάνω στο Σύνταγμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κόρινθο, η οποία μας έκανε επίσης μια καταπληκτική υποδοχή. Μας διανυκτερεύσαμε εκεί εχθές το βράδυ. Στόχος μας είναι η διαμαρτυρία για τα ειρηνικές διαμαρτυρίες. Εγώ δεν ήμουν 28 Ιουνίου, εγώ ήμουν στις 15 Ιουνίου, αλλά μου διηγήθηκαν όλοι αυτό που πέρασαν εδώ. Οπότε σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Περάσαμε από πολλές πόλεις, άλλοι ανταποκρίθηκαν, άλλοι όχι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ, 42 βαθμούς, 43 βαθμούς, πολλές ανηφόρες. Κάποιοι μπόρεσαν και κάποιοι όχι, αλλά βοήθησαν πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήμασταν όλοι μαζί. Ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον κάθε στιγμή. Ελπίζουμε κάποιοι, ξεκίνησαν οι Σπαρτιάτες, μετά ήμασταν εμείς. Ελπίζουμε όλοι να βγουν στους δρόμους με κάθε μέσο, να περάσουν από κάθε πόλη, να ξεσηκώσουν τον κόσμο, γιατί δεν νομίζω να ξεσηκωθεί. Επειδή είναι Ιούλιος, δεν πάει να πει ότι αφήνουμε αυτό το δικαίωμα της δημοκρατίας και να πάμε στις παραλίες και το Σεπτέμβριο να το ξαναθυμηθούμε. Πρέπει κάθε μέρα να παλεύουμε γι' αυτό. Γιατί είμαστε νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και όλα το θεματάκι αυτό. Πρέπει να παλέψουμε σε αυτή την πλατεία και σε κάθε πλατεία. Εμείς στην Τρίπολη δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι, αλλά ελπίζουμε να τους κάνουμε πολλούς κάποια στιγμή. Δεν θα τα σταματήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες θεματικές ενότητες, συζητάμε, κάνουμε. Αυτό ήταν η αρχή για εμάς, η πιο δύσκολη αρχή, ώστε να ξεσηκώσουμε όλο τον κόσμο. Δεν θα σας κουράσω άλλο, γεια σας.